Ήδη έχω προλογίσει τους επόμενους καλεσμένους, Μαρίνος Ξενοφόντος, Ανδρέας Τηλεμάχου. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Έχω να σας δω πάρα πολλά, πάρα πολύ καιρό. Ναι, πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια, ναι, όντως. Δεν ήμουν σίγουρη, είναι αρκετά. Αλλά σαν να μην πέρασε μια μέρα από πάνω σας. Τι είναι αυτό? Α, να. Αυτό είναι καλό. Καλό. Και για σένα ισχύει. Και για σένα ισχύει αυτό όμως. Ναι. Ούτε μέρα. Όχι, ομορφαίνεις περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Ναι. Αλήθεια. Δεν τους έχω πληρώσει, αλήθεια σας λέω. Αλλά φεύγοντας, όποιος φεύγει από εδώ και λέει μια καλή κουβέντα, παίρνει και 50 ευρώ. Από το ΡΙΚ, όχι από μένα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Έχετε κωμωδία, ε? Ναι, γεροκομείο τα Σεραφείμ είναι, όχι τα Χερουβείμ. Ναι. Φαίνεται πως το δελτίο που στείλαμε. Το δεύτερο δελτίο, το δεύτερο δελτίο δεν έφτασε και γι' αυτό δεύτερο εσείς. Λοιπόν, είναι μια παλιά επιτυχία και που κάνω. Το είδα τυπωμένο παντού, έτσι, και ψάχνοντας δηλαδή. Διότι, το λάθος είναι από πολύ κόσμο? Όχι, είναι αυτό που ξεκίνησε να λέει, πες για την παλιά παράσταση. Ναι, η παλιά παράσταση που κάναμε πριν 7 χρόνια ήταν γυροκομείο τα Σεραφείμ. Τα Χερουβείμ. Τα Χερουβείμ. Τώρα μπερδέψαμε τα Χερουβείμ με τα Σεραφείμ. Τώρα είναι το γυροκομείο τα Χερουβείμ. Τα Σεραφείμ. Και επειδή το πρώτο δελτίο τύπου ήταν. Λοιπόν, μέχρι το τέλειο συζήτηση θα έχουμε αποφασίσει σε ποιανού γυροκομείο. Λοιπόν, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί. Είναι μια κωμωδία με άφθονο. Έχει πολύ γέλιο, έμαθα. Δεν έχω έρθει ακόμη. Θα δούμε αποσπάσματα να πάρουμε όλοι μαζί, και εγώ και οι τηλεθεατές, μια γεύση όσοι δεν το έχουμε παρακολουθήσει ακόμη. Και γιατί αποφασίσαμε κωμωδία όμως? Είναι τα 10 χρόνια μας. Είναι τα 10 χρόνια και θέλαμε να κάνουμε κωμωδία φέτος. Και θέλαμε να κάνουμε ένα έργο που είχαμε κάνει και παλαιότερα, που είχε μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, διαλέξαμε το γεροκομείο τα Σεραφείμ. Μπερδευόσουν, ήσουν έτοιμος τώρα. Το βλέμμα, εγώ στο βλέμμα, το βλέμμα. Λοιπόν, και επιλέξαμε να κάνουμε κωμωδία έτσι, γιατί ο κόσμος θέλει να είναι πιο χαλαρός τώρα. Έχουμε ανάγκη να γελάμε λίγο περισσότερο, νομίζω, γιατί τα πράγματα έχουν σκουρέψει από άλλη πλευρά. Για μένα όχι. Για μένα δεν ισχύει αυτό ότι θέλουμε να γελάμε. Γιατί άμα βγούμε έξω και συναντήσουμε πράγματα και καταστάσεις, είναι τόσο γελίες που γελάμε με τα χάλια μας. Οπότε δεν χρειάζεται κι άλλου είδους γέλιο. Τι πράγμα? Δηλαδή, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, όλα αυτά που συμβαίνουν μας κάνουν να γελάμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος όταν θέλει να ξορκίσει το κακό, μπορεί να πάει σε μια παράσταση που να δίνει κάποια μηνύματα, ακόμα και σε δραματικό έργο, και να πει δόξα τω Θεώ, εγώ είμαι καλύτερα από αυτά που βλέπω. Τουλάχιστον εγώ, άποψη δικιά μου, και έτσι συμπεριφέρομαι εγώ. Τώρα για το γέλιο, αυτό εμένα μου κάνει πολλές φορές σε μία μόνιμη κριτική προς τους άλλους και προς άλλες καταστάσεις που αφορούν τους άλλους και ποτέ προς εμάς. Κάτι που το έχει αυτή η δική μας κοινωνία, η δική μας γενιά. Δηλαδή, θα δω εγώ όλα τα στραβά του απέναντι και θα ασχοληθώ μονίμως με τα στραβά του απέναντι. Λες και δεν μπορώ να κοιτάξω να λύσω τα δικά μου τα στραβά πρώτα. Και μετά, αν έχω τον χρόνο και την καλή διάθεση και τη δύναμη να λύσω και τα δικά σου τα στραβά, πολύ ευχαρίστως. Αλλά πρώτα μια αυτοκριτική πρέπει να γίνει. Ναι, νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Μια με την αυτοκριτική και να συνεχίσουμε προσπαθώντας. Όχι μόνο για τον εαυτό μας, γιατί αν είναι μόνο για τον εαυτό μας δεν θα πετύχουμε τίποτα. Νομίζω πρέπει να δούμε και λίγο τους άλλους και μετά. Το σύνολο. Ναι, το σύνολο. Ή αυτό. Εμάς μέσα στο σύνολο. Ή εμάς μέσα στο όχι σύνολο. Όχι ως είναι μονάδες καλύτερο. Και να είναι ακριβώς. Πολύ εγωκεντρικό δηλαδή. Μπράβο, ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι τα κακά σημεία που υπάρχουν στις επαρχίες αυτά. Ή στις μικρές κοινωνίες. Επαρχία είμαστε. Είμαστε μια επαρχιώτικη, ένας επαρχιώτικος τόπος. Με τα καλά του και με τα στραβά του. Ναι, ναι, ναι. Με τα καλά όλοι του και όλοι το έχουν αυτό. Όπου και να πας, το ίδιο είναι. Θα βρεις και τα θετικά και τα αρνητικά. Ακριβώς, δεν υπάρχει κάτι που θα βρεις μόνο θετικά. Και νομίζω. Εγώ το πλέον τα ψάχνεις τα θετικά στην Κύπρο. Κάποτε δεν τα έψαχνες. Ήτανε, ας πούμε, ήτανε σε πρώτο πλάνο. Τώρα πρέπει να τα ψάξεις λίγο πιο βαθιά για να τα βρεις. Έχει χάσει το χαρακτήρα της. Και οι άνθρωποι πια έχουν αλλάξει, δεν είναι όπως παλιά. Όλα αλλάζουν. Τίποτα δεν μένει στάσιμο. Προς το χειρότερο όμως. Νομίζεις? Ναι, ναι. Να δούμε αποσπάσματα. Δεν ξέρω, προβληματίζομαι. Δεν απαντάω, είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Δεν ξέρω. Να δούμε. Εγώ νομίζω και από τα δύο. Εξαρτάται το θέμα. Μπράβο. Εξαρτάται το θέμα. Ναι.
Και εξαρτάται και πώς χειρίζεται ο καθένας. Ακριβώς. Την κάθε κατάσταση. Στο κάτω-κάτω έχω την αίσθηση ότι ο καθένας μας είναι μέλος αυτής της κοινωνίας, άρα στο χέρι μας είναι να κάνουμε, αν κάτι δεν μας αρέσει, να το αλλάξουμε. Σε προσωπικό επίπεδο, εγώ πιστεύω πάντα. Πια ότι ναι. Ναι, αλλά ο καθένας από εμάς ως μονάδα αποτελεί ακριβώς. το σύνολο. Αν αλλάξουμε εμείς, τότε αν αλλάξει ο καθένας δηλαδή, έτσι. Τότε θα αλλάξει και το σύνολο. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν είναι πολύ αισιόδοξο σενάριο αυτό που μόλις είπα. Όχι αυτό. Και εγώ το πιστεύω. Όχι, και εγώ το πιστεύω. Δεν πιστεύω στα συλλογικά γι' αυτό. Να δούμε αποσπάσματα από την δουλειά σας. Πάμε. Άμα γεράσει το πλάσμα, ας τα γεράσει. Ωρα καλή. Καλώς τι. Μα πού είναι τα κοπέλια. Κι εγώ πει. Με τα κομμάτια που εμείς κουτάμε. Με μετακομίσα σαν λιμόνι. Τα πράγμα. Τα κοπέλια αλλά με μετακομίσα. Σε ποια ρώτα με το συμπάκιο. Εγώ. Εσύ ποιέμεις. Σαβού τα βάπα παλάχταρου. Που είναι πενταγιά της πάθου. Βριώνεις Γεωργίου Σαρτανάκη. Που την πάρνει. Σατανά κακουμπάνα. Αταμισού. Τα κοπέλια βγαίνει στο περίπτερο να αγοράσουν πίστες και τσίπς. Εσού, τώρα είμαι τα κόμισε ζάμι. Έλα με την παρασκευή. Αχ, έκαλα, έκαλα. Μην έσκυψε, εσού στο γεροκομείο. Το γεροκομείο, απ' το γεροκομείο. Το γεροκομείο, γεροκομείο ζάμι. Στο βαρομίδα. Αν να μου νόμισες ότι είναι. Κτηματολόγιο! Δηλαδή σε γιατί τώρα μην είσαι σε γεροκομείο! Ή θα μου είπα καλό ποτέ! Έφερα στην πόλη του Αρχιεπισκόπου την Πάγου! Μα πού είσαι σε γεροκομείο! Ναι, πολύ ωραίο το μακιγιάζ. Για πείτε μου, συντελεστές, και τι πραγματεύεται αυτή η παράσταση. Κομμωδία μεν, αλλά μου μιλούσατε για μηνύματα πριν. Ναι, τι μηνύματα βγαίνουν. Είναι σπαρταριστή κομμωδία βεβαίως. Και οι μηνύματα υπάρχουν και προεκτάσεις κοινωνικές κλπ. Αλλά αυτό που μας αρέσει είναι το γεγονός ότι ο συγγραφέας δεν κουνάει το δάκτυλο στους θεατές. Τα οποιαδήποτε μηνύματα περνάνε υπόγεια, έμεσα. Και τώρα, έτσι, μέσα από μια σπαρταριστική κομμωδία, πώς το κάνεις αυτό το έμεσο, χωρίς να είσαι ο... Το κάνεις, έντεχνα. Όταν το κάνεις και φωνάζει,
Τότε κουράζει. Δεν έχει νόημα. Κουράζει. Είναι δήθεν, δεν έχει νόημα. Και ενοχλεί κιόλας τον θεατή. Όπως τον οποιοδήποτε άνθρωπο, αν του κάνεις έτσι, να του υποδείξεις τι θα κάνει, τον ενοχλεί. Ναι, ναι. Πώς, αν είσαι τρίχρονο ή πεντάχρονο. Έτσι είναι, τα πεντά... Τα... Και τρίχρονο να είσαι δηλαδή, είναι λάθος παιδαγωγική μέθοδος. Το... Σωστό. Ναι. Τα μηνύματα πρέπει να περνάνε υπόγεια, να σου τα δίνει, να μπει στη διαδικασία να σκεφτείς. Λοιπόν, το γυροκομείο τα Σεραφείμ, που όπως είπα... Ναι, το έχουμε μπερδέψει από την αρχή, ήταν να μην το κάνουμε. Είναι... Το αναθεωρημένο έργο του νέαρχου Ιωάννου Γυροκομείων, τα Χερουβίμ, ναι, που είχε ανέβει πριν από κάποια χρόνια στο θέατρο Ανεμόνα με μεγάλη επιτυχία. Διαδραματίζεται λοιπόν η ιστορία σε ένα γυροκομείο όπου υπάρχουν δύο, συμβιώνουν ειρηνικά δύο υπερηλικές, ναι, δύο χαριτωμένοι γέροντες. Ο Χασάν που είναι Τουρκοκύπριος που το καντού γεννημένος που ποδά και ο Χαμπής που είναι... το πρότυπο του προλετάριου, φανατικός αγγελιστής κλπ. Τι φτερνίστηκα, μαζί φτερνίζεστε. Έδειξα μία λεπτά, δεν σας φτερνίστηκα. Φτερνίζεται άλλος, βγήκε το αυτό, συντονισμός. Λοιπόν, αυτός είναι άθεος, είναι κομμουνιστής. Σε λίγο εισβάλλει στο γυροκομείο, φέρνουν τον Βριώνη, ο οποίος είναι ένας εθνικόφρον, ενωτικός, της ΕΟΚΑ, θρήσκος πολύ κλπ. Και πρέπει αυτοί οι τρεις άνθρωποι να συμβιώσουν στην ίδια κάμαρη με όλα αυτά που τους χωρίζουν. Μου είπες ειρηνικά πριν και τώρα όλο αυτό. Πώς μου το βγάζεις ειρηνικά στο τέλος? Αυτό σημαίνει ότι ανατρέπονται όλα. Με την είσοδο του Βριώνη ανατρέπονται όλα. Ισορροπίες. Ανατρέπονται ισορροπίες. Όμως υπάρχουν και κάποια πράγματα που τους ενώνουν. Δεν είναι μόνο αυτά που τους χωρίζουν. Πάντα. Υπάρχει λοιπόν το προσωπικό του γυροκομείου το οποίο τους καταπιέζει, τους προσβάλλει, δεν τους σέβεται. Ναι. Όλα αυτά όμως είναι μέσα από πάρα πολύ γέλιο. Είναι κάθε ατάκα και γέλιο αυτό το έργο. Έχει απίστευτα έξυπνες ατάκες ο συγγραφέας σε άπτεστη κυπριακή διάλεκτο. Δηλαδή πραγματικά χρήζει, θέλεις κυπριακό λεξικό. Για να... Εσύ σίγουρα θα το χρειαστείς. Σίγουρα. Όχι μόνο εσύ. Και εμείς. Πολλές λέξεις δεν τις ξέραμε. Και ρωτήσαμε δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει το άλλο. Α. Δεν τις ξέραμε. Δεν τις χρησιμοποιούμε. Όπως για παράδειγμα. Όπως για παράδειγμα. Κάτι. Θα θυμηθούμε τώρα. Εμπλουτίσατε δηλαδή το λεξιλόγιο σας. Ναι, ναι, ναι. Ο νέαρχος είναι συλλέκτης. Ο νέαρχος Ιωάννου είναι συλλέκτης αυτών των λέξεων. Μαζεύει από όλα τα χωριά της Κύπρου. Και, γιατί του αρέσουν τα κυπριακά τα έργα. Που έχουν το χαρακτήρα αυτού του. Ναι. Και όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν, ας πούμε, τις μαζεύει και γράφει αυτά τα έργα τα οποία γράφει, τα οποία αρέσουν πάρα πολύ στον κόσμο. Και έχουν αυτή την ιδιαίτερη αξία. Ειδικά αυτοί οι τρεις άνθρωποι, που είναι 90 χρονών, ας πούμε, και η μια είναι από την Πενταλιά της Πάφου, ο άλλος είναι από την Πάγνα. Ξέρεις, χρησιμοποιούν τις περιοχές τους. Και τα μηνύματα. Νομίζω πως σε τέτοιου είδους κωμωδίες που είναι μια κωμωδία αλλά είναι παρμένη από αληθινά γεγονότα, είναι από ένα γεροκομείο που είχε μείνει η Μακαρίτη σε μητέρα μου και από εκεί πήραμε την ιδέα και είναι πολύ αληθινά αυτά που θα δει ο κόσμος αλλά μέσα από ένα φακό του νεαρχού, πολύ κωμικό. Νομίζω πως θα αποδυναμώσω εγώ ίδιος το έργο αν πω ποια είναι τα μηνύματα. Γιατί στον καθένα θα λειτουργήσει και διαφορετικά. Είναι προσωπικό του καθενός πως θα εισπράξει και πως θα διαχειριστεί. Ακριβώς. Και την τέχνη και, μια και το θέατρο γενικότερα. Στην κωμωδία αυτή. Δεν είναι μόνο γέλιο. Υπάρχει και η αλήθεια. Δεν είναι μόνο να πας να γελάσεις. Η αλήθεια καμιά φορά όμως πονάει, δεν αρέσει. Ναι, έχει και τέτοια αλήθεια μέσα. Λυπάμαι που η αλήθεια πονάει και δεν αρέσει. Θα πρέπει να μας αρέσει. Αγαπώ πολύ την αλήθεια. Και είμαι πολύ αληθινός και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτούς που δεν την δέχονται. Γιατί όταν δεν την δεχτείς δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις κιόλας. Και να πεις αυτό είναι και θα το αντιμετωπίσω. Από εκεί και πέρα εντάξει, αναπόκειται στον καθένα το πώς θα πάρει το κάθε μήνυμα, αν υπάρχει μήνυμα. Και
Η σημασία έχει, εντάξει, να περνάμε εμείς καλά που παίζουμε, αλλά να περνάει και ο κόσμος ταυτόχρονα. Χθες που ήταν η πρεμιέρα, τουλάχιστον έγινε χαμός. Χαμός, ατάκα και γέλιο, δηλαδή. Ζήσαμε πολύ όμορφες στιγμές. Αυτό είναι η ανάσα σου για τη συνέχεια. Ναι, είναι η τροφή σου. Μπράβο, μπράβο, όπως το λες, έτσι, ναι. Είναι η τροφή μου. Και δεν έχετε δώσει τέλος μέχρι που είναι να φτάσετε. Θα δείτε. Όχι, θα δούμε. Όσο έχει επιτυχία, θα το πάρουμε. Θα μείνετε Λευκωσία ή σκοπεύετε να κάνετε και μία βόλτα λίγο πιο έξω? Θα μείνουμε Λευκωσία, όμως λογαριάζουμε αυτή τη φορά με αυτό το έργο να πάμε τουλάχιστον, αν μας επιτρέπουν τα οικονομικά, να πάμε τουλάχιστον στο Λεμεσό, ναι, ή στην Αρκάκα, στο χωριό του Γιώργου, ναι, να παίξουμε. Νομίζω εκεί πρέπει, ναι, να πάτε τουλάχιστον. Εκεί πρέπει να πάμε, ναι. Εκεί πρέπει να πάτε. Ναι. Λόγω οικονομικών δεν πάμε περιοδίες, γιατί είναι πολύ, πολύ έξοδο το να σηκωθείς, να πας περιοδία και αν τα βγάλεις. Ο κόσμος έρχεται θέατρο. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ο κόσμος γενικά... Ορμόμενη από αυτό που είπε στο, ναι, οικονομικό, ναι, κομμάτι, προεκτείνω την, mm-hmm, τη σκέψη και την ερώτηση, αν θέλεις, αν να σου πω, πηγαίνουμε. Ο κόσμος, θα έλεγα, μέχρι πριν από 2-3 χρόνια ερχόταν θέατρο, πήγαινε θέατρο. Τα τελευταία 2 χρόνια υπάρχει μια νέα τάξη πραγμάτων, ακόμα και σε αυτό. Επειδή, ξέρεις, ορισμένοι άνθρωποι, ορισμένες προσπάθειες, ορισμένες ομάδες έχουν πίσω τους δυνατή διαφήμιση από κανάλια, σταθμούς, σπόνσορες, ναι, τα μέσα κλπ. Ναι. Ο κόσμος, ειδικά ο Κύπριος, είναι ένα από τα κακά του Κύπριου αυτό, παρασύρεται, είναι λίγο αυτό το, ξέρεις, το, του προβάτου το. Δεν είναι σύνδρομο θέμα Κυπρίου, νομίζω. Κάτι διαφημίζεται, είναι ο κανόνας του μάρκετινγκ. Κάτι μπορεί, διαφημίζεται αλλά για να πουλήσει, για να περάσει στον εγκέφαλό σου. Δεν και με τα προϊόντα, με τα το ίδιο πράγματα πράγμα είναι. Δεν έχουμε όλη την ίδια αίσθηση του χιούμορ, ούτε σίγουρα όλοι τέλος πάντων θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο μια κατάσταση σε ένα δράμα που θα δούμε. Ναι, σε μπορεί να δακρύσει σε μια ταινία που θα δει, μελό. Ο άλλος μπορεί να μην πάθει τίποτα. Και ο άλλος, ναι, μπορεί να πει, άντε βαρέθηκα, ας πούμε. Ναι. Οπότε κανονικά δεν πρέπει, ας πούμε, να σε παρασύρει το α, αυτό γεμίζει. Αλλά πάω κι εγώ να το δω, επειδή γεμίζει. Ή εκείνο δεν πάει καλά, δεν έχει κόσμο. Α, δεν είναι καλό, δεν θα πάω. Μπορεί να είναι πολύ καλό, αλλά δεν έχει κόσμο. Πόσες παραστάσεις είναι εξαιρετικές. Ή μπορεί εσένα να σου αρέσει, ναι. Ακριβώς. Αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει στην Κύπρο. Και με λίγα λόγια, ορισμένοι, ας πούμε, άνθρωποι που έχουν πολύ στήριξη πίσω τους από τα μέσα και θα κάνουν μια παράσταση, θα προωθηθούν σε τέτοιο βαθμό που η παράστασή τους θα δουλεύει. Μπορεί να μην αξίζει. Και μια άλλη παράσταση να αξίζει πολύ περισσότερο, αλλά να μην έχει χορηγούς, κανάλια. Να μην έχει αυτή την πρόσβαση στα έντυπα και τηλεοπτικά και να μέσα. Να μην δουλέψει. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Γι' αυτό είπα, μέχρι πριν από 2-3 χρόνια οι ισορροπίες ήταν διαφορετικές. Ξέραμε λίγο πολύ, ας πούμε, τι δουλεύει και γιατί δουλεύει. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί δουλεύει κάτι. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, με αυτή την κρίση, ναι. Μια στεναχώρια, όχι με κακοπροαίρετη, μια στεναχώρια και ένα προβληματισμό νιώθω, εισπράττω. Όχι κακοπροαίρετα όμως. Προβληματισμό. Ναι. Προβληματισμό. Όχι, προβληματισμό. Εγώ νομίζω είναι ξεκάθαρο το ότι πουλά πια η βιτρίνα. Πάντα δεν πουλούσε. Πάντα πουλούσε. Τώρα να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στην Ελλάδα είναι έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω, ναι. Στην Κύπρο είναι αυτό. Τουλάχιστον μην το λες. Έχω ζήσει στην Ελλάδα, δεν είναι έτσι. Εγώ να δεις. Μα μην το λες. Βεβαίως είναι ότι υπάρχει, θα προωθηθεί πάρα πολύ και δεν θέλω να πω παραδείγματα ή να φέρω την προσωπική μου άποψη πάνω σε αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Μα δεν λέμε τώρα ότι δεν υπάρχουν και οι τραγουδιστές οι οποίοι είναι τέλος πάντων, ναι, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή και προωθούνται και λοιπά και θα χρυσοπουλήσουν. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μια άλλη πλευρά που και εκείνοι πουλάνε. Και εκείνοι πουλάνε. Ή ας πούμε τα θέατρα, υπάρχουν τα θέατρα τα πολύ πολύ εμπορικά, mm-hmm, παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλα θέατρα, τα οποία δεν είναι τόσο εμπορικά, είναι λιγότερο γνωστά στον πολύ κόσμο, αλλά θέμα, υπάρχει. Ίσως είναι και θέμα του κόσμου όμως. Που θα τους στηρίξουν. Μπράβο, που είναι και θέμα του κόσμου, τι θα αν θα το ψάξεις, πόσο θα το ψάξεις και τελικά που θα καταλήξεις για τη διασκέδασή αυτό σου. Αυτό ακριβώς που είπες, να το ψάξεις, όχι να περιμένεις να σου το φέρουν. Να το ψάξεις. Να το δω σε ένα πρώτο σέλιδο ή σε ένα κανάλι δηλαδή. Καταλώς, να, ναι, το ψάξω μόνος. Και δυστυχώς, δυστυχώς επειδή ο τόπος είναι μικρός και γνωρίζω ένας τον άλλο, υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή
Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα, ναι, είναι γεμάτα τα θέατρα. Ίσως γεμάτα. Είναι και μια άλλη νοοτροπία. Μπορεί, ίσως. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ένας θεατής. Τα Χριστούγεννα. Αδειάζουν τα θέατρα τα Χριστούγεννα. Γεμίζουν τα μόλ. Γεμίζουν τα μόλ, ακριβώς. Είναι μέσα στην κουλτούρα. Είναι θέμα κουλτούρας. Ναι. Είναι θέμα, ναι, είναι θέμα, ναι, πώς κινείται κάθε λαός, ναι, και ο κόσμος. Ξέρεις τι μου αρέσει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη και για τις δικές σας παραστάσεις. Ξέρω ότι κάθε φορά πάτε καλά. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Πολύ αισιόδοξη. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Να και μην ξέρεις παράπονα. Το θέατρο τώρα που χειμώνιασε. Γιατί τώρα χειμώνιασε. Ναι, τώρα, τώρα χειμώνιασε. Τώρα. Και μας έπιασε έτσι το κρύο. Αλλάζουν και τα. Ναι. Και αλλάζει και η διασκέδαση. Και η διάθεσή μας. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή εποχή, mm-hmm, για θέατρο. Ναι. Και για να δούμε λίγο τα πράγματα, ναι, διαφορετικά. Άρα πείτε μου πού σας βρίσκουμε. Λοιπόν. Το όχι, το πού, συγγνώμη. Το που είναι ξεκάθαρο. Το πότε. Ανεμόνα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ώρα. Παρασκευή και Σάββατο είναι 8:30. Κυριακή, Κυριακή 7:30. Κυριακή 7:30. Πολύ καλές ώρες. Μέχρι πότε δεν λέμε, να γιατί πούμε, δεν ξέρουμε. Τους συντελεστές. Ναι. Τους συντελεστές, για δώσε μου. Λοιπόν, τη σκηνοθεσία και σκηνικά και κοστούμια και μουσική επιμέλεια έχει κάνει ο Ανδρέας ο Τηλεμάχου. Τους τρεις γέρους υποδίονται ο Ανδρέας ο Τηλεμάχου το Χασάν, εγώ υποδίομαι το Χαμπί. Και ο Γιώργος ο Χριστοδούλου που βλέπαμε πριν στα πλάνα, τον Βριώνη. Την γριά, την κοτσάκαρη της Σαβού που τη βλέπαμε πριν στα πλάνα. Να χτυπιέται, ναι. Να χτυπιέται. Στο σανίδι, βεβαίως. Είναι η Μαρία Ιπέτρου. Και το προσωπικό του Γεωργομείου, η Πάολα Απαρίσιο, Μαρία Θέο και Δημήτρης Γιορκάτζης. Μάλιστα. Και να παίρνει ο κόσμος τηλέφωνο στο 22-57-30-31. Πάντως προσφέρεται για κοιλιακούς. Το, ναι, έργο αυτό. Α, και αυτό μην τρέχετε στα φαρμακεία για κρέμες και αυτά είναι βλακίες. Ω, δεν πιάνει, δεν πιάνει. Να έρθει να δει την παράσταση και θα. Πρέπει να υδρώσεις για να κάνεις σκηνικό. Και να πούμε ότι επειδή υπάρχει και αυτή η κρίση, επειδή γιορτάζουμε και τα 10χρονα μας, ναι, μια προσφορά προς το κοινό, 12 ευρώ από 17 ευρώ. Ναι, η διαφορά. 12, ναι, ευρώ για να μπορεί όλος ο κόσμος να βλέπει θέατρο. Καλά κάνετε. Έτσι θέλει. Έτσι θέλει. Κόπηκαν από παντού. Έτσι, μόνο η ΑΕΗ κανεβάζει. Όλοι οι άλλοι κατεβάζουμε. Ναι, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και επειδή μίλησα έτσι για χιόνια, θα πάρουμε λίγο και την πρόγνωση. Πολύ ωραίο χιονισμένο το οποίο, δεν είναι. Ναι. Να μυρίσει λίγο χειμώνας. Ναι, να νιώσουμε. Μετά τις... Σήμερα όμως λίγο πήγαινε, άρχισε να υποχωρεί νομίζω το κρύο σήμερα. Όχι. Θα τα μάθω εγώ σε λίγο. Αλλά δεν θα πάρουμε μία γεύση από μοναδικές χιονισμένες εικόνες και αμέσως μετά να μου λυθεί η απορία. Αν θα χιονίσει, να δούμε και μια άσπρη μέρα και στις πόλεις, δεν ξέρω. Ελπίδα υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Σε ό,τι κάνεις. Θα έρθω. Λοιπόν, μάλλον Κυριακή. Λοιπόν, για να δούμε.